Έχω την αίσθηση, νομίζω ότι όλοι και οι τρεις μας την έχουμε και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, ότι έχουμε υποχωρήσει πολύ από από εκείνο το παράθυρο διαλόγου που είχε ανοίξει πρόσφατα. Και μάλιστα πολύ σύντομα, κύριε Καλεντερίδη. Ναι, πολύ σύντομα και μάλιστα από τη στιγμή που η Ελλάδα έκανε και η Κύπρος, κυρίως η Ελλάδα έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα, αποδέχθηκε τη θετική ατζέντα με την Τουρκία, τη στιγμή δηλαδή που ο κύριος Μπορέλ είχε καταρτήσει και έναν κατάλογο με κυρώσεις τον Αύγουστο πέρυσι, βρεθήκαμε σήμερα, η Ελλάδα αποδέχθηκε τη θετική ατζέντα, άνοιξε ο δρόμος για την διεύρυνση τελωνιακής ένωσης, ένα τεράστιο δώρο στην Τουρκία. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά, ναι, η Τουρκία τα βάζει στην άκρη και έχουμε αυτά που γίνονται στα Βαρόσια, αλλά και την επιστολή στον ΟΗΕ με την προκλητικότατη αυτή επιστολή, με την οποία ζητάει να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά για να τα καταπιεί πιο εύκολα η Τουρκία. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπατε και που είπε και η κυρία Ζαχαράκη, ότι δεν είναι μόνο το Κάζους Μπέλι, είναι το 37% της Κύπρου. Είναι οι επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας που κάνει στην Κύπρο, αλλά πέραν της στρατιάς Αιγαίου, ξέρετε, στην περιοχή της Ιωνίας και της Αιωλίδας, η Τουρκία δεν έχει καμία απειλή από κανέναν. Η στρατιά Αιγαίου είναι ένας καθαρά επιθετικός μείζων σχηματισμός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Mm-hmm. Δίπλα στη στρατιά Αιγαίου, και μάλιστα η στρατιά Αιγαίου έχει και πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπάει τα νησιά. Και δίπλα στη στρατιά Αιγαίου, στη Φώκια, απέναντι από τη Χίο και τη Μυτιλίνη, mm-hmm, υπάρχει ο μεγαλύτερος στόλος ακουπατικών πλοίων στον κόσμο. Επαναλαμβάνω, στον κόσμο συγκεντρωμένος, με στόχο φυσικά τα ελληνικά νησιά, όπως δείχνουν κάθε χρόνο με τις ασκήσεις που κάνουν, ακουπατικές ασκήσεις κατάληψης ελληνικών νησιών. Αυτή η τρέλα λοιπόν, αυτός ο παραλογισμός, απορώ πώς αφήνεται από την ελληνική, από τις ελληνικές κυβερνήσεις τόσα χρόνια και δεν καταγγέλλεται η επιθετικότητα της Τουρκίας. Και ακριβώς επειδή δεν κάναμε αυτό, όχι μόνο δεν κάναμε αυτό, στέλναμε και παρατηρητές στις ασκήσεις, mm-hmm, οι οποίες προέβλεπαν κατάληψη ελληνικών νησιών. Επειδή λοιπόν δεν καταγγείλαμε την Τουρκία, τώρα η Τουρκία ήρθε και μας καταγγέλει. Αφενός μας κατονομάζει ως εισβολή στην Κύπρο. Οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι, είπε ο Φουάτ Οκτάι, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης της Τουρκίας, ότι οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπροι είμαστε εισβολή στην Κύπρο και ότι η Κύπρος ανήκει στους Τούρκους, κάτι το οποίο το επανέλαβε ο ίδιος ο Ερντογάν, που είπε για μας δεν υπάρχει Βορράς και Νότος, υπάρχουν Τούρκοι και Τουρκοκύπροι, θέλοντας να πει ότι όλη η Κύπρος είναι δική τους. Έχουμε λοιπόν, τους αφήσαμε να επιτίθενται τόσα χρόνια, γιατί είναι πραγματικά πρόβες επιθέσεων η άσκηση, η ΕΦΕΣ και η Ντενίς Κουρντού που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν καταγγείλαμε και ήρθαν τώρα αυτοί να μας πούν ότι εμείς με τις αμυντικές διατάξεις που έχουμε στα νησιά απειλούμε την Τουρκία. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό. Φυσικά ερμηνεύονται όλες αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας, όπως ερμηνεύεται και η γιορτή, αυτή η φιέστα που έκανε για δεύτερη φορά για το κοίτασμα Δούναβης στον Εύξεινο Πόντο ο Ερντογάν. Χθες η κυρία Ζαχαράκη είχε ένα άρθρο, μια καλή ανάλυση στο Σίγμα Live, σε έναν κυπριακό ιστότοπο, όπου λέει πολύ σωστά ότι ο Ερντογάν έχει χάσει στο εσωτερικό την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η πρωτοβουλία των κινήσεων έχει περάσει στην αντιπολίτευση. Αυτό που είπε, αυτοί που μας κατηγορούν ο Ερντογάν, ότι δεν βρήκαμε φυσικό αέριο, είχε στόχο και την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση αμφισβητεί αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα της Τουρκίας να εντοπίσει και να εκμεταλλευτεί κοιτάσματα φυσικού αερίου. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει ανάγκη ο Ερντογάν, πέραν του ότι υλοποιεί το στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας, τα έχει ανάγκη και για εσωτερική κατανάλωση. Μάλιστα. Μαρία. Βέβαια, εδώ θέλω να κρατήσω λίγο ένα μικρό καλάθι, κύριε Καλεντερίδη, κατά πόσο η αντιπολίτευση, αν γίνει εξουσία, όλα αυτά που λέει τώρα και αμφισβητεί στον κύριο Ερντογάν, κατά πόσο θα τα αλλάξει. Γιατί στα εθνικά θέματα γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλύτερα από όλους ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή συνήθως από τα πολιτικά κόμματα. Έχετε δίκιο, κυρία Ζαχαράκη. Έχετε δίκιο. Mm-hmm. Είδα τον κύριο Κυριζδάρογλου, ο οποίος, επειδή είναι και αλεβίτης και κουρδικής καταγωγής, είναι πιο μετριοπαθής από άλλους ηγέτες της αντιπολίτευσης, τους σκεμαλιστές. Τον είδα να επισκέπτεται την Κύπρο και να αρνείται να συναντηθεί με τον Ακιντζή,
ο οποίος Ακιντζή θα έλεγα ότι είναι ένας κλόνος του Κιλιτσδάρογλου στην Κύπρο. Και αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, ακολουθώντας την, ακολουθώντας την εθνική γραμμή που είπατε. Επειδή το απαγόρευσε να επισκεφτεί την Τουρκία θεωρώντας τον επικίνδυνο, ο Κιλιτσδάρογλου προσαρμόστηκε στη γραμμή Ερντογάν και δεν συνάντησε τον Ακιντζή. Άρα έχετε δίκιο, έτσι είναι όπως τα λέτε, συνεπώς, για την αντιπολίτευση. Συνεπώς συμφωνούμε πάντως, ότι... εδώ μιλάμε για ένα καινούριο, συγγνώμη Άκη, για ένα καινούριο εθνικιστικό καύσιμο αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιεί το θέμα, το Κυπριακό και η Κύπρος. Πέρυσι ήταν η Ανατολική Μεσόγειος, φέτος έχει στραφεί η Άγκυρα, Κύπρος και είναι ένα καινούριο εθνικιστικό καύσιμο, γιατί όλοι καλά γνωρίζουμε εδώ που ζούμε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές, δεν έχει σε κάτι άλλο να βασιστεί αυτή τη στιγμή η πολιτική του κ. Ερντογάν, άρα βασίζεται στα εθνικά θέματα. Και η Κύπρος και η Ελλάδα είναι από αυτά που πουλάνε, θα λέγαμε, στην κοινή γνώμη. Ναι, ναι. Πολύ πιο εύκολα σε σχέση με άλλα εθνικά θέματα. Ακεί όλα αυτά να μένουν σε φαστικό επίπεδο και να μην έχουμε κάτι χειρότερο.